Συγκέντρωση διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε χθε αλλά και σήμερα στο Δημαρχείο τη Αγορά από πολίτε μεταξύ αυτών και αγρότε τη περιοχή για τι καταστροφέ από το πέρασμα τη κακοκαιρία αλλά και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Μιλώντα στον Άστρα, εκπρόσωποι πάντω των παραγωγών όπω ο κ. Γεωργαδάκη, τόνισαν χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία πρέπει να ενσκύψει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμο τη αγορά που για ακόμη μια φορά. Λόγω και τη απουσία, όπω επεσήμαναν χαρακτηριστικά παρεμβάσεων, ήρθαν αντιμέτωποι με το έλεο τη κακοκαιρία. Πραγματοποιήσε μια συγκέντρωση κατοίκων ε, τη περιοχή του Δήμου Ζαγορά Μορεσίου, μετά από πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Ζαγορά, με κύρια ζητήματα την παραγωγή μήλου καστάνου, αλλά και τι άλλε καλλιέργειε που έχει εδώ η περιοχή, με άμεσο θέμα ότι σε λίγε ημέρε ξεκινάει η παραγωγή, η συγκομιδή μήλων, οι δρόμοι όλοι αγροτική αγροτικοί είναι κλειστοί, είναι απροσπέλαστοι, έχουν καταρρεύσει μεγάλα κομμάτια, μηχανήματα που υπάρχουν ήδη στην περιοχή μας είναι λιγοστά και δεν επαρκούν μέσα σε 8 μέρε, που ξεκινάει η συγκομιδή, να ανοίξουν όλου αυτού του αγροτικού δρόμου και προφανώ αυτά τα μήλα, τα λίγα που δεν καταστραφήκαν, που γλιτώσαν από τη ζημιά, θα πέσουν γιατί δεν, μπορού, δεν έχουμε πρόσβαση στα χωράφια. Άρα, επιτακτικά πρέπει να ανοίξει η αγροτική οδοπία το δικό δίκτυο όπου έχει ζημιά, γιατί το πουρί ακόμα είναι κλειστό. Είναι μια γέφυρα που είναι ακατάλληλη, πέρα από το κομμάτι που έχει πέσει. Ε, δεύτερον, ζητάμε αποζημίωση στο 100% για όποιο ε, χτίμα, σπίτι, οικόπεδο, έπαθε ζημιά, μηχάνημα, για όλους τους συναδέλφους μας, ακόμα και από τον κάμπο, όλη, όλο το παραγωγικό και ζωικό κεφάλαιο να αποζημιωθεί στο 100% της πραγματικής ζημιάς. Επίσης, για την περιοχή εδώ ζητάμε αναπλήρωση εισοδήματο 1.000 ευρώ το στρέμα, σε μήλα, κάστανα, κεράσια, αχλάδια, ε, λόγω που από την άνοιξη, έχουμε καταστροφές ακόμα από το λουλούδι που ήταν η παραγωγή του μήλου, από τις έντονες βροχοπτώσεις. Έπειτα είχαμε με τις έντονες αναλλαγές καιρού φουσικλάδιο και πυρηνόσπορο. Τώρα είχαμε μεγάλα θέματα με την ανεμοθύλα, έριξε μήλα και με το χαλάζι που έπεφτε κατά τόπους. Η απώλεια που ζητάμε, γιατί έχει φθορά το προϊόν μας, είναι 1000 ευρώ το στρέμμα. Καλούμε εδώ και τώρα την περιφέρεια, την κυβέρνηση και τους Δήμους που είναι απόντε σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν, δεν, έχει πάρει καμία θέση, καμία ενημέρωση δεν υπάρχει ως τώρα. Την ίδια ώρα ο κ. Γεωργαδάκη επισήμανε ότι η αγροτική οδοπία στην περιοχή του Δήμου Ζαγορά Μουρεσίου έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα σε μια περίοδο που είναι πολύ σημαντική για του παραγωγού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μηλοπαραγωγή.